Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Κύριε ελέησον. Το κείμενό μου επιγράφεται αποτύχηση από την αίρεση, όχι από την Εκκλησία. Πρώτη ενότητα, απαγορευμένη και επιτρεπόμενη αποτύχηση. Το τελευταίο καιρό γίνεται συχνά λόγος για αποτύχηση και αποτυχισμένους πιστούς, με συχνή επίσης και μάλλον σκόπιμη παρανόηση του ενοιολογικού περιεχομένου αυτών των λέξεων. Το ουσιαστικό αποτύχησης παράγεται από το ρήμα αποτυχίζω, το οποίο σύμφωνα με τα λεξικά, είδα 3-4 λεξικά, σημαίνει οχυρώνω, αποκλείω δια τείχους, εγείρω μεσότυχον. Επομένως και η λέξη αποτύχηση σημαίνει αποκλεισμός δια τείχους οχύρωσης. Το δε τείχος που υψώνει κανείς για να αμυνθεί καλείται αποτύχισμα. Είναι σαφές ότι η χρήση της λέξεως αποτύχηση προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος, κάποιος εχθρός, για την προφύλαξη από τον οποίο υψώνει κανείς ένα τείχος. Στην εκκλησιαστική γλώσσα η έννοια αυτή της αποτυχήσεως φραστικά, σαν λέξη, σαν φράση, εισάγεται από τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου επί Μεγάλου Φωτίου, το 861, όπου είναι σαφέστατο και ηλίου φαϊνότερο ποιος είναι ο κίνδυνος που επιβάλλει την αποτύχηση. Αυτός ο κίνδυνος είναι η αίρεση και η αιρετική επίσκοπη. Συγκεκριμένα με τους δύο προηγουμένους κανόνες, τον 13ο και τον 14ο, η Σύνοδος για να αποτρέψει τη δημιουργία σχισμάτων τιμωρεί με την αυστηρή ποινή της καθαιρέσεως δια του 13ου τον πρεσβύτερο ή διάκονο, ο οποίος διακόπτει την κοινωνία με τον επίσκοπό του και δεν αναφέρει το όνομά του στις διάφορες ευχές των θείων λειτουργιών, πριν να καταδικαστεί ο επίσκοπος σε κάποια σύνοδο, προς συνοδικής διαγνώσεως, επικαλούμενος ο πρεσβύτερος κάποια δίθεν ατοπήματα, εγκλήματα του επισκόπου, δηλαδή όχι θέματα πίστεως, αλλά διοικητικές, οικονομικές και άλλες ατασθενείες. Μπορεί κάποιος ιερεύς να πει, ο επίσκοπός μου είναι κλέφτης. Ο επίσκοπός μου είναι μοιχός, ο επίσκοπός μου είναι πόρνος, αποδεδειγμένος, εγώ δεν τον μνημονεύω. Αυτό απαγορεύεται. Είναι απαγορευμένη η αποτύχηση και τιμωρείται με καθαίρεση αυτού του ιερέως, ο οποίος τέτοια θέματα, διοικητικά, οικονομικά, δεν μνημονεύει τον επίσκοπό του. Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο 14ος κανόνας, δηλαδή επιβάλλει την ποινή της καθαιρέσεως στον επίσκοπο τώρα, που για τους ίδιους λόγους διακόπτει την κοινωνία με τον Μητροπολίτη του. Ο 15ος κανόνας έχει μία ιδιαιτερότητα, τον 15ο κανόνα τον είδαμε εδώ εν ολίγης. Στο πρώτο του μέρος ο κανόνας αυτός λέγει τα ίδια και για τον Μητροπολίτη, ο οποίος διακόπτει το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Υπάρχουν τρεις βαθμίδες αξιωμάτων, Πατριάρχης, Μητροπολίτης, Επίσκοπος και μετά είναι ιερείς. Στο δεύτερο μισό όμως του 15ου κανόνος, όπου εισάγεται και η έννοια της αποτυχήσεως, εκεί γίνεται πρώτη φορά λόγος για αποτύχηση, ο κανόν προβαίνει σε μία εξαίρεση, με βάση την οποία μπορούν οι κληρικοί οποιασδήποτε βαθμίδος και αξιώματος να διακόψουν την κοινωνία με τον ιερατικός προϊστάμενό τους και να μην το μνημονεύουν. Ενώ προηγουμένως λέει απαγορεύεται, τώρα λέει επιτρέπεται. Αυτό συμβαίνει όταν ο επίσκοπος, ο Μητροπολίτης ή ο Πατριάρχης κηρύσουν και διδάσκουν γυμνή την κεφαλή, δηλαδή φανερά, απροκάλυπτα, όχι σκεπασμένα, αλλά γυμνή την κεφαλή, κάποια αίρεση που την έχουν καταδικάσει σύνοδοι και άγιοι πατέρες, παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένοι, λέω κανόν.
Η διακοπή μάλιστα αυτή της κοινωνίας και της αναφοράς του ονόματος του Επισκόπου, Μητροπολίτου, Πατριάρχου, γίνεται και πριν ασχοληθεί με το θέμα κάποια σύνοδος, δηλαδή και προσυνοδικής διαγνώσεως. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να έρθει κάποια σύνοδος και να πει ότι ο Άνθιμος, ο Βαρθολομαίος είναι αιρετική. Αν κηρύσουν κάποια αίρεση και πριν να καταδικαστούν από σύνοδο, έχει δικαίωμα ο πρεσβύτερος, ο επίσκοπος, να διακόψει το μνημόσυνο. Το σημαντικό είναι ότι αυτοί που αποτυχίζουν τους εαυτούς των από τέτοιους δήθεν επισκόπους, που κηρύσουν αίρεση, όχι μόνο δεν υπόκεινται στις ποινές που επιβάλλουν οι προηγούμενοι κανόνες, καθαίρεση, δηλαδή στην ποινή της καθαιρέσεως, αλλά πρέπει να τιμώνται με την πρέπουσα τιμή από τους Ορθοδόξους, διότι αποτυχίστηκαν. Δηλαδή χωρίστηκαν με το τείχος της αληθείας. Όχι από επισκόπους, αλλά από ψευδεπισκόπους. Και διότι όχι μόνο δεν προκαλούν σχίσμα, ο κανόνας τα λέει, το διαβάσουμε, και διαιρέσεις, αλλά σπέβδουν, επίγονται, να γλιτώσουν την Εκκλησία από σχίσματα και διαιρέσεις που προκαλούν οι ψευδεπίσκοποι. Παραθέτουμε το ακριβές κείμενο του κανόνος, τον οποίο δυστυχώς δεν προσέχουν πολλοί και ομιλούν από κοιλίας, πρόχειρα και αβασάνιστα, και κατόπιν θα σχολιάσουμε κάποια σημεία του, ώστε να αποσαφινιστεί η έννοια της αποτυχήσεως, ιδιαίτερα το από ποιον, από ποιους αποτυχίζεται κανείς, ποιος είναι ο κίνδυνος, ο εχθρός, για την απόκρουση του οποίου υψώνει κανείς το τείχος, ώστε να αμυνθεί και να παρεμποδίσει την προέλαση και την εξάπλωση του κινδύνου. Τι προκύπτει από το κείμενο? Αποτυχίζεται κανείς από την Εκκλησία ή από την αίρεση? Από αληθινούς επισκόπους ή ψευδεπισκόπους? Ας ξαναδιαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο του 15ου κανόνος που παραθέτουμε αμέσως. Σας το διαβάζω, το ξαναδιαβάσαμε εδώ. Είναι μισό και μισό. Τα οριστέντα περί πρεσβυτέρων και επισκόπων και μητροπολιτών στους δύο προηγούμενους κανόνες, 13, 13, πολλό μάλλον πατριαρχών αρμόζει. Ισχύουν και για τους πατριάρχες. Ώστε ή της πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή μητροπολίτης τολμήσε αποστείνε της προς τον οικείον πατριάρχη κοινωνίας, όποιος τολμήσει να μην έχει κοινωνία με τον πατριάρχη, και μη αναφέρει το όνομα αυτού κατά το ορισμένο και ρεταγμένο, να μην λέει Βαρθολομαίου του Πατριάρχου, εν τη θεία μυσταγωγία, αλλά προεμφανία συνοδικής και τελείας αυτού κατακρίσεως, και αν το μνημονεύει πριν να καταδικαστεί, σχίσμα ποιήσει. Αυτός κάνει σχίσμα. Τούτον όρισεν η Αγία Σύνοδος, πάσης ιερατείας παντελώς αλότριον είναι. Αυτός λοιπόν ο ιερεύς, ο επίσκοπος που δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη, αυτός αποξηνώνεται από την ιεροσύνη. Ή μόνον ελεγχθεί τούτο παρανομήσας, παρά μόνο να τηρηθούν τα δικαστικά, να τον καλέσουν σε απολογία κτλ. Και τώρα το δεύτερο μισό, η εξαίρεση. Και ταύτα μένες φράγεις τέτε και όριστε περί των προφάσιτινών εγκλημάτων των οικείων αφισταμένων προέδρων. Και αυτά τα λέμε για αυτούς οι οποίοι με την πρόφαση κάποιων εγκλημάτων, ατοπιμάτων κάνουν διακοπή μνημοσύνου και σχίσμα ποιούντων και την έννοια της εκκλησίας διασπώντων. Η γάρ, αυτό είναι το σημαντικό, η γάρ διαίρεση τεινά παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην της προς των πρόεδρων κοινωνίας σε αυτούς διαστέλλοντες, αυτοί όμως οι οποίοι διαστέλνουν την κοινωνία, απομακρύνονται από τον πρόεδρο, τον επίσκοπο, τον μητροπολίτη για αίρεση, για κάποια αίρεση, η γάρ διαίρεση τεινά παρά των Αγίων Συνόδων ή Πατέρων κατεγνωσμένην, αίρεση που έχει καταδικαστεί από συνόδους ή από Αγίους Πατέρες, εκείνου δηλωνότη, του Προέδρου, του Επισκόπου, του Μητροπολίτου, του Πατριάρχου, εκείνου δηλωνότη την αίρεση δημοσία κηρύττοντος, όταν εκείνος κηρύσει δημοσία την αίρεση, και γυμνεί την κεφαλή επεκκλησίας διδάσκοντος, οι τιούτοι, αυτοί λοιπόν οι οποίοι διακόπτουν για αίρεση, ου μόνον την κανονική επιτιμήση ου υπόκεινται, όχι μόνον δεν υπόκεινται στα επιτίμια που βάζουν οι κανόνες, καθαίρεση κτλ., προσυνοδικής διαγνώσεως σε αυτούς της προς των καλούμενων επίσκοπων κοινωνίας αποτυχίζοντες, πριν από τη συνοδική διάγνωση αποτυχίζοντες, εδώ είναι πρώτη φορά η λέξη αποτυχίζοντες, προσυνοδικής διαγνώσεως σε αυτούς της προς των καλούμενων επίσκοπων, καλούμενων επίσκοπων, όχι αληθινό επίσκοπο,
που λέγεται επίσκοπος, αλλά δεν είναι επίσκοπος. Αποτυχίζοντες, αλλά και τις πρεπούσεις τιμής της Ορθοδόξης αξιοθύσονται. Αλλά πρέπει να τιμώνται ιδιαίτερα από τους Ορθοδόξους. Και το δικαιολογεί με το γάρ. Ούγαρ επισκόπου, επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν. Γιατί δεν κατέκαναν αληθινούς επισκόπους, αλλά ψευδεπισκόπους και ψευδοδιδασκάλους. Και ου σχίσματι την ένωση της Εκκλησίας κατέτοιμον, και δεν χώρισαν με σχίσμα την Εκκλησία, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησία ανεσπούδασαν ρίσαστε. Αλλά με το να καταπολεμούν την αίρεση, φροντίζουν να γλιτώσουν την Εκκλησία από διαιρέσεις και σχίσματα. Τώρα, γιατί θεσπίστηκε, δεύτερη ενότητα, γιατί θεσπίστηκε αυτός ο κανόνας. Αυτόν τον καιρό όλοι λέμε για τον 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρα Συνόδου. Γιατί θεσπίστηκε αυτός ο κανόνας. Αυτό που ενδιέφερε τους πατέρες της Πρωτοδευτέρα Συνόδου την περίοδο που συνεκλήθη επί Μεγάλου Φωτίου ήταν να αποτρέψουν τη δημιουργία σχισμάτων στο σώμα της Εκκλησίας. Είχε προηγηθεί η εμφάνιση των μεγάλων αιρέσεων με τελευταία αυτή της οικονομαχίας που πρόσφατα είχε καταδικαστεί και ιτηθεί με την αναστήλωση των εικόνων το 843 και η Εκκλησία είχε θριαμβεύσει. Δεν θα ήθελα λοιπόν νέες διαιρέσεις και αναστατώσεις. Προέβλεπαν ότι επειδή ο διάβολος δεν μπόρεσε με τις αιρέσεις να διασπάσει την ενότητα της Εκκλησίας, θα επιχειρούσε τώρα να την πλήξει με τη δημιουργία σχισμάτων, προβάλλοντας διοικητικά, οικονομικά και άλλα σκάνδαλα εκκλησιαστικών αξιωματούχων. Το λέγει σαφώς η Σύνοδος στην αρχή του 13ου κανόνος. Τι λέει? «Τα στον αιρετικών ζυζανίων επισποράς, εν τη του Χριστού Εκκλησία ο Παμπώνυρος καταβαλών», ο Παμπώνυρος ο διάβολος, αφού έβαλε σπορές μέσα στην Εκκλησία αιρετικών ζυζανίων, αιρέσεων, «και ταύτα σωρών τη μαχαίρα του πνεύματος εκτεμνωμένας προρίζους», και όταν είδε ότι με το Άγιο Πνεύμα ξεριζώθηκαν οι αιρέσεις και τελευταία η οικονομαχία, «εφετέραν ήλθε μεθοδία σωδών», ήρθε σε άλλη μεθοδία ο διάβολος, «τι των σχισματικών μανία το Χριστού σώμα μερίζειν επιχειρών», και προσπαθεί με σχίσματα να διαιρέσει το σώμα της Εκκλησίας. Νομοθετεί λοιπόν η Σύνοδος, όπως προείπαμε, με τους τρεις κανόνες, 13, 14 και 15, ότι «όποιοι κληρικοί στρέφονται εναντίον του Επισκόπου, του Μητροπολίτου και του Πατριάρχου επικαλούμενοι διάφορα τοπήματα, εγκλήματα και διακόπτουν την κοινωνία μαζί του, ως και την μνημόνευση του ονόματος του Ιερές Ακολουθίες, πριν να υπάρξει μάλιστα συνοδική απόφαση και καταδίκη, αυτοί πρέπει να καθαιρούνται. Στις περιπτώσεις αυτές απαγορεύεται η διακοπή μνημοσύνου, η αποτύχηση. Είναι απαγορευμένη η αποτύχηση και συνεπάγεται καθαίρεση. Για να μην θεωρηθεί όμως ότι η διακοπή μνημοσύνου, η αποτύχηση απαγορεύεται παντελώς, ότι είναι κάτι που δεν πρέπει ούτε να συζητείτε, ακούσατε μερικές φορές τον τελευταίο καιρό, όχι μην ενθαρρύνετε, μην μιλάτε για αποτύχηση. Δεν πρέπει καν να συζητείτε, μερικοί δεν θέλουν να ακούσουν για αποτύχηση. Για να μην θεωρηθεί λοιπόν ότι η διακοπή μνημοσύνου απαγορεύεται παντελώς, ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να συζητείτε, από εδώ ξεκίνησε η σκέψη μου και σας έκανα αναφορά, διότι υπάρχουν μερικοί που λένε όχι μην μιλάτε για μνημόσυνο, ενθαρρύνονται μερικοί και κάνουν διακοπή μνημοσύνου. Να μην μιλάμε καν για διακοπή μνημοσύνου. Και επειδή η αίρεση ως προσβολή της πίστεως των δογμάτων είναι χειρότερο κακό, μεγαλύτερος κίνδυνος για την ενότητα της Εκκλησίας από το σχίσμα, γι' αυτό οι πατέρες της Συνόδου στο δεύτερο μισό του 15ου κανόνος ορίζουν και θεσπίζουν ότι όσα προηγουμένως ορίστηκαν ότι απαγορεύεται η αποτύχηση, η μη διακοπή δηλαδή μνημοσύνου, δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο επίσκοπος, ο μητροπολίτης, ο πατριάρχης κηρύσουν αίρεση. Στην περίπτωση αυτή πρέπει αμέσως και προσυνοδικής διαγνώσεως να αποτυχιστούμε, να υψώσουμε τείχος άμυνας, να αποκλείσουμε την αίρεση, να οχυρωθούμε. Υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία ότι η αποτύχηση είναι αποτύχηση από την αίρεση και όχι από την Εκκλησία, από τους ψευδεπισκόπους και όχι από τους αληθινούς επισκόπους? Τόσο πολύ έχασαν τα μυαλά τους από την φθολούρα του συγκριτισμού και του οικουμενισμού κάποιοι επίσκοποι και θεολόγοι, άκουσα εγώ, οι δύο σωσοί επισκόπους, οι οποίοι είτε από αγραμματοσύνη θεολογική, είτε σκόπιμα
ως στρατευμένοι στον οικουμενισμό, εκφοβίζουν και τρομοκρατούν τους κληρικούς και τους πιστούς, πως δήθεν η διακοπή μνημοσύνου σε βγάζει εκτός της Εκκλησίας και σε οδηγεί σε σχίσμα. Άκουσαν επίσκοπο να ορίεται. Φεύγουν από την Εκκλησία, είναι σχισματικοί αυτοί που δεν μνημονεύουν τον επίσκοπο. Και σε εσάς δεν είναι ακόμη σαφές. Δεν λέγει ο κανόνας ότι οι διακόπτονται στο μνημόσυνο όχι μόνο δεν υπόκεινται στην ποινή της καθαιρέσεως, αλλά πρέπει και να τιμώνται. Γιατί δεν υπόκεινται στην ποινή της καθαιρέσεως, δεν χωρίστηκαν από επισκόπους, αλλά από ψευδεπισκόπους. Ούτε προεκάλεσαν σχίσμα, αλλά προφυλάσσουν την Εκκλησία από τα σχίσματα. Θα αφήσουμε λοιπόν τους αιρετικούς οικουμενιστάς να μας τρομοκρατούν. Και αυτός ο οποίος μας τρομοκρατούσε ήταν οικουμενιστής. Με τον δήθεν κίνδυνο σχίσματος και μένοντας ενωμένοι μαζί τους θα είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Τότε και με τους παπικούς, τους προτεστάντες, τους μονοφυσίτες ενωμένοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Τρία. Λανθασμένη η θέση. Εμείς μένουμε στην Εκκλησία, δεν φεύγουμε. Ποιοι φεύγουν? Το λένε και μεταξύ μας πρόσωπα. Εγώ μένω στην Εκκλησία. Δεν φεύγω από την Εκκλησία. Και ποιος φεύγει από την Εκκλησία? Αυτός που διακόπτει το μνημόσυνο θα βγει από την Εκκλησία? Πού το βρήκατε? Διαβάστε. Και φαίνονται αδιάβαστοι όσοι το λένε και συλλαμβάνονται αδιάβαστοι. Αν τους πας στον κανόνα, σιωπούν. Προκαλεί εντύπωση ότι και πρόσωπα κρατά άλλα ορθοδόξου φρονήματος και μάλιστα λόγιοι επίσκοποι, πρεσβύτεροι και καθηγητέ εκλαμβάνουν την αποτύχηση κακώς ως χωρισμό από την Εκκλησία και όχι από την αίρεση. Και τους ψευδοεπισκόπους ισχυρίζονται και γράφουν και κηρύσουν ότι εμείς μένουμε μέσα στην Εκκλησία, δεν αποτυχιζόμαστε. Δίνουμε τον αγώνα μέσα στην Εκκλησία. Γίνονται έτσι καλοί συνεργάτες και βοηθοί των αιρετικών ψευδοεπισκόπων, διότι δεν αφήνουν να υψωθεί το τείχος της διακοπής της κοινωνίας και του μνημοσύνου. Με συνέπεια, η αίρεση του οικουμενισμού επί δεκαετίες τώρα να προελάβει ακάθεκτα να καταλαμβάνει πρόσωπα και θεσμούς, συνόδους, ιεραρχίες, ιεράρχες, θεολογικές σχολές και εμείς οι Ορθόδοξοι ως ελεύθεροι σκοπευτές να ρίχνουμε μερικές του φεκές απέναντι ενός εχθρού και ενός κινδύνου με ασύγκριτη υπεροπλία και ασύμμετρη απειλή. Πατριάρχες, Μητροπολίτες, θέσεις, θρόνοι, χρήματα, Μασονία, Αμερική, όλοι. Ένας εχθρός φοβερός. Και εμείς. Αυτό όμως δεν κάνουμε τόσα χρόνια αναβάλλοντας την κατασκευή του τείχους. Και δεν πρέπει τώρα βλέποντας ότι ο εχθρός κατέλαβε ακόμη και το τελευταίο θεσμικό προπύργιο που διαθέτουμε, το συνοδικό σύστημα με την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Το τελευταίο χειρό που είχαμε ήταν η σύνοδος. Και περιμέναν από τη σύνοδο να γκρεμίσει τον οικουμενισμό. Το κατέλαβαν. Δεν πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη στρατηγική μας, να προσαρμόσουμε τα επιτελικά μας σχέδια, να χρησιμοποιήσουμε τον οπλισμό που μας προμήθευσαν οι αγιοπνευματικές αποφάσεις οι Άγιοι Πατέρες. Από το κάστρο της ψευδοσυνόδου της Κρήτης εξαπολύονται μύδροι και απειλές. Υποδουλώνονται στον οικουμενισμό και στην παθρησκεία διαρκώς περισσότεροι. Αυξάνουν οι συμπροσευχές και οι οικουμενιστικές φιέστες. Θρασίτατα επισκοπίδια και θεολογίσκοι διαστρεβλώνουν και παραμορφώνουν τον λόγο της αληθείας και ως άγρια θηρία τον κατασπαράσουν, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Ακούστε ένα κείμενο του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου. Σε όλες τις εποχές υπήρχαν τέτοιοι που κατασπαράσουν τον λόγο. Ερετική. Η δε της είναι από τον δεύτερο θεολογικό, ένα εξαιρετικό λόγο. Ή δε της θηρίων εστί πονηρών και ανήμερων και ανεπίδεκτων πάντι λόγων θεωρίας και θεολογίας μη εμφολευέτο της ύλης κακούργος. Εδώ υπάρχει μια παράληψη στο κείμενο, δεν πειράζει. Λέει λοιπόν ότι σαν θηρία κατασπαράσουν τον λόγο της αληθείας. Και εμείς προβληματιζόμαστε ακόμη πού είναι η Εκκλησία. Αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία μένοντας με τους αιρετικούς ή αν φεύγουμε από την Εκκλησία χωριζόμενοι από αυτούς, δεν είναι κατασταλαγμένο εκκλησιολογικό αξίωμα
όπως έχουμε τα αξιώματα στη γεωμετρία, στα μαθηματικά, αξίωμα. Ότι η Εκκλησία βρίσκεται εκεί που υπάρχει η αλήθεια. Και όχι εκεί που υπάρχουν επίσκοποι και πατριάρχες αιρετικοί. Το παράδειγμα του Αγίου Μαξίμου και του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά. Θα παραθέσω δύο μόνο μαρτυρίες επιφανών Αγίων Πατέρων, διδασκάλων και ομολογητών, για να φανεί πού είναι η Εκκλησία και ποιοι φεύγουν από την Εκκλησία. Ώστε οι μεν αιρετήνοντες οικουμενιστές να κλείσουν τα απείλωτά τους στόματα και την τρομοκράτηση των αγνοούντων, αγνοεί ο κόσμος και ακούει, α, σχίσμα θα κάνει ο πατήρ Θεόδωρος. Ο πατήρ Θεόδωρος κάνει σχίσμα, μακριά, τρομοκρατία. Και οι άλλοι. Οι δε οι μέτεροι οπαδοί, με ήττα, οι δικοί μας οπαδοί της υγιής και του εφυσικασμού, να σκεφτούν καλύτερα και να ενεργήσουν τολμηρότερα και πατερικότερα, να φοβούνται όχι την απομόνωση από τους ανθρώπους, αλλά την απομόνωση από το Θεό και τους Αγίους. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής τον 7ο αιώνα, απλός μοναχός, αλλά λόγω της τεράστιας μόρφωσης και του θεϊκού φωτισμού υπεροχότερος και υψηλότερος πολλών πατριαρχών και επισκόπων, για να μην νομίσουν πως τα λέω κι εγώ είμαι καθηγητής και είμαι πιο πάνω, βάζω τι λένε για τον Άγιο Μάξιμο. Λόγω της τεράστιας μόρφωσης και του θεϊκού φωτισμού υπεροχότερος, καλόγυρος, υπεροχότερος και υψηλότερος πολλών πατριαρχών και επισκόπων, εσήκωσε σχεδόν μόνος το βάρος της αντίδρασης απέναντι στην αίρεση του μονοθελητισμού, η οποία είχε καταλάβει όλα τα πατριαρχία για κάποιο διάστημα και την Εκκλησία της Ρώμης. Η Ρώμη τότε, ως επί το πλείστον, ορθοδοξούσε. Κάποια φορά όμως και αυτή έπεσε. Όπως τώρα η επανέρεση του οικουμενισμού έχει καταλάβει την πλειονότητα των τοπικών εκκλησιών με συνοδική του κατοχύρωση στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Ακόμη και οι αυτοκράτορες, ο Ηράκλειος και η διάδοχή του, είχαν πιστεί ότι για να επικρατήσει η ειρήνη και ενότητα στην Εκκλησία και στο κράτος, έπρεπε να πάψει να αντιδρά ο Άγιος Μάξιμος, τη θεολογική γραμμή του οποίου ακολουθούσε μεγάλο μέρος του εκκλησιαστικού πληρώματος. Έπρεπε είτε με την πειθό είτε με τη βία να δεχθεί ο Άγιος Μάξιμος το συμβιβαστικό και διπλωματικό κείμενο του τύπου, όπως ονομάστηκε το έγγραφο που ετοίμασαν οι θεολόγοι του Αυτοκράτορος Κώνσταντος Β' εγγονού του Ηρακλείου, στις αυλές των Ανακτόρων και του Πατριαρχείου, σαν τα διπλωματικά κείμενα που ετοίμασε η ψευδοσύνοδος της Κρήτης, για να ενωθούμε τώρα όχι με μία αίρεση, αλλά συλλήφθη με όλους τους αιρετικούς, χειρότερη η Σύνοδος. Οι επίσκοποι της τότε διπλωματικής θεολογίας, οι διπλωμάτες, σταλμένοι από τον Πατριάρχη στον τόπο φυλακίσεως του Αγίου Μαξίμου, τον κουβάλισαν από την Ρώμη δεμένο και τον φυλάκισαν. Και του κόψαν και τη γλώσσα και τα χέρια συνέχεια. Μετά. Προσπαθούσαν λοιπόν, σταλμένοι από τον Πατριάρχη στον τόπο φυλακίσεως του Αγίου Μαξίμου, προσπαθούσαν να τον εκφοβήσουν ότι με την άκαπτη και ανυποχώρητη στάση του απέναντι σε ό,τι αποφάσισαν όλες οι τοπικές εκκλησίες, με την διακοπή κοινωνίας βγάζει τον εαυτό του εκτός της Εκκλησίας, φεύγει από την Εκκλησία. Δεν βλέπεις ότι όλοι εμείς είμαστε εσύ, βγαίνεις από την Εκκλησία, όπως είναι και σε εμάς τώρα. Είναι παραδειγματική και καθοδηγητική διαχρονικά η απάντηση του μεγάλου θεολόγου και ομολογητού. Η Εκκλησία, λέγει, δεν βρίσκεται εκεί που βρίσκονται αυτοί οι οποίοι την διοικούν, οι πατριάρχες, οι επίσκοποι, οι σύνοδοι, αλλά εκεί που υπάρχει η σωτήρια ομολογία της πίστεως. Εκεί βρίσκεται η Εκκλησία. Όχι που είναι ο πατριάρχης και ο επίσκοπος. Τις συνόδους, λέει, δεν τις νομιμοποιεί ο συγκαλών και η συγκαλούμενη, αλλά η των δογμάτων ορθότης. Αν μία σύνοδος δεν έχει ορθότητα δογμάτων, δεν είναι σύνοδος. Παραθέτουμε το ηρωικό ομολογητικό κείμενο, για να ακούμε και λίγο αρχαία. Έφασκον η αφηγμένη προς του Πατριάρχου εστάλθε, έλεγον αυτοί που έφτασαν, σταλμένοι από τον Πατριάρχη. Ή και ταύτα ως ήχον προύτηναν το Αγίο, και οι οποίοι έλεγαν αυτά ακριβώς,
εισαγωγικά, πίας ή ο ούτος εκκλησίας, λένε, σε ποια εκκλησία είσαι, Μάξιμε, πίας ή ο ούτος εκκλησίας, και λέει ο συγγραφέας, αυτής γάλτης εκείνον ρήμαση χρήσομαι. Θα χρησιμοποιήσω τα ίδια. Σε ποια εκκλησία λοιπόν ανήκεις, Βυζαντίου, Ρώμης, Αντιοχίας, Αλεξανδρίας, Ιεροσολύμων, ιδού πάσε μερα των υπαυτάς επαρχαιών ενώθησαν. Όλες αυτές είναι ενωμένες στην αίρεση. Όλοι πήγαν, πιο πολλοί πήγαν στην Κρήτη. Ενώθησαν όλες. Ή της καθολικής και αυτός εκκλησίας ενώθητη, μήπως ξένην οδόν του βίου καινοτομών πάθης άπερ ου προσδοκάς. Αν λοιπόν και εσύ ανήκεις στην καθολική εκκλησία, αφού όλα τα πατριαρχία είναι μαζί, να ενωθείς μαζί τους, γιατί θα πάθεις αυτά που δεν περιμένεις. Και έπαθε ο καημένος. Του κόψαν τη γλώσσα, τα χέρια, μαρτύρησε, ομολογητής. Προσούς ο μακάριος, πως ανήπεις επικαίρος και συνετός, αποκρίνεται προς τους οποίους επίσκοποι πήγαν να τον εκφοβήσουν. Εισαγωγικά, καθολικήν εκκλησίαν, την ορφήν και σωτήριον της πίστεως ομολογίαν, ο Κύριος είναι υπόν, επί τούτο και Πέτρον καλώς ομολογήσαντα εμακάρισεν. Ο ίδιος ο Κύριος λέει, είπε ότι η Εκκλησία είναι η σωτήριος ομολογία της πίστεως, πάνω στην οποία έκτισε την Εκκλησία όπως ομολόγησε ο Πέτρος. Σε άλλο σημείο της ανακρίσεως, λόγω γενομένου περί συνόδων και περί της κανονικής ή μη κανονικής στην κλήσεώς τους, ο Άγιος Μάξιμος έθεσε το ουσιαστικό κριτήριο για να θεωρηθεί μία σύνοδος ορθόδοξη. Είπε ότι ο ευσεβής κανόνας της Εκκλησίας θεωρεί άγιες και έγκυρες συνόδους εκείνες που χαρακτηρίζονται από την ορθότητα των δογμάτων. Εκείνας είδεν αγίας και εγκρήτου συνόδους ο ευσεβής της Εκκλησίας κανόν, ας ορθότης δογμάτων έκρινεν. Όπου δεν υπάρχει ορθότης δογμάτων, δεν είναι ορθόδοξη σύνοδος. Στην κατηγορία ότι με τη στάση του προκαλεί σχίσμα, ίδια ιστορία. Και εμείς κάνουμε σχίσμα. Στην κατηγορία ότι με τη στάση του προκαλεί σχίσμα, όπως κατηγορούν και εμάς τώρα όσους απορρίπτουμε την ψευτοσύνοδο της Κρήτης, απήντησε λέγοντας με ερωτηματικό λόγο. Αν αυτός που λέγει όσα διδάσκουν η Αγία Γραφή και οι πατέρες σχίζει την Εκκλησία, τι θα αποδειχθεί ότι διαπράττει εις βάρος της Εκκλησίας αυτός που αναιρεί τα δόγματα των Αγίων, άνευ των οποίων δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η ίδια Εκκλησία. Το κείμενο κάτω στην αρχαία είναι φοβερό. Ή ο λέγοντα των Αγίων Γραφών και των Αγίων Συνόδων, των Αγίων Πατέρων σχίζει την Εκκλησία. Εγώ που ακολουθώ την Αγία Γραφή και τους Πατέρας σχίζω την Εκκλησία. Ο ανερώντα των Αγίων δόγματα, αυτός που αναιρεί τα δόγματα των Αγίων, τι διχθήσεται τη Εκκλησία ποιόν, τι κάνει στην Εκκλησία, όν χωρίς ουδέ αυτό τούτο, Εκκλησία είναι δυνατόν. Και χωρίς τα δόγματα δεν υπάρχει Εκκλησία. Καταστρέφει την Εκκλησία η Σύνοδος. Στην ίδια γραμμή βαδίζει μετά από 7 αιώνες, τον 14ο αιώνα, ο μεγάλος ησυχαστής και ομολογητής, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς. Ο ασυγκρίτος μεγαλύτερος θεολόγος της δεύτερης χιλιετίας. Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, χωρίς τις φράγκικες δυτικές ψευτοευγένειες, επικρίνει ως ψεύτη τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνάτιο. Ας τολμήσουμε κάποιος από εμάς τώρα να πούμε ότι είναι ψεύτης ο Βαρθολομαίος. Κάποια φορά κάτι υπενήχθηκε ο Πειραιός και έγινε σούσουρο. Ο Άγιος Γρηγόριος λέει πως είσαι ψεύτης τον Πατριάρχη Αντιοχίας. Στέλνει γράμμα, θα δείτε τώρα. Με χαρακτηρισμούς βαρύτατους, χωρίς τις φράγκικες δυτικές ψευτοευγένειες, επικρίνει ως ψεύτη τον Πατριάρχη Αντιοχίας Ιγνάτιο, ο οποίος έγραψε ένα γράμμα προς τον Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα, αιρετικό, όπου στο γράμμα αυτό ο Αντιοχίας επιβεβαιώνει την αντίθεση του με τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, γεμάτο από ανακρίβειες και ψεύδι. Και τα φλάει τα ψεύδι, σε ψεύτης, αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι ψέμα, αυτό είναι ψέμα. Εγώ δεν είπα ότι έλεγε ψέματα ο Θεσσαλονίκης, έλεγε ότι είναι αναλυθή. Και όχι θεμελιωμένα.
Στο γράμμα του Πατριάρχης Ιγνάτιος, αναχωρώντας από την Κωνσταντινούπολη, έγραφε ότι είχε πάει για τη Σύνοδο και έγραφε στο γράμμα του προς τον Καλέκα, ο Ιγνάτιος, ότι επιστρέφει στην εκκλησία του στην Αντιόχεια, στην εκκλησία του, σημειώστε το αυτό, επιστρέφω λέει στην εκκλησία μου, στην εκκλησία του, στην Αντιόχεια, την οποία έλαβε ως κλήρο με τη χάρη του Χριστού, κληρονομιά του η εκκλησία. Όπως νομίζουν και ισχυρίζονται και σήμερα όσοι καταλαμβάνουν επισκοπικούς, αρχιεπισκοπικούς και πατριαρχικούς θρόνους. Πηγαίνω στην εκκλησία μου, στην επαρχία μου, στους πιστούς μου, στο ποιμνιό μου. Έγραφε ο Πατριάρχης, απέρχεται η μετριώτης ημών εις την εκκλησία αυτής ειν Χριστού χάριτη γνησίως και κλήρωτε. Με τη χάρη του Χριστού εγώ είμαι ο κληρονόμος αυτής της εκκλησίας της Αντιοχίας. Τον κάνει σκόνη ο Άγιος Γρηγόριος. Θυμωμένος ο Άγιος Γρηγόριος για την υποστήριξη του Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα και τις εναντίον του αβάσιμες και αθεολόγητες κατηγορίες, διερωτάται καταρχήν ποια σχέση, ποια μερίδα στην εκκλησία, ποια διαδοχή και κληρονομιά και χάρη του Χριστού μπορεί να έχει αυτός ο συνήγορος του ψεύδους. Εσύ ο ψεύτης, είσαι διάδοχος στη χάρη στην εκκλησία και έχεις εκκλησία. Διαδοχή στην εκκλησία που είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας και που διαμένει διηνεκώς ασφαλής και ακράδαντη, στηριγμένη σταθερά πάνω σε εκείνα που έχει στηριχθεί η αλήθεια. Εσείς λοιπόν που διαστρέφετε τα δόγματα με τις αιρέσεις, εσείς λέτε ότι χάρη τη Χριστού κληρονομήσατε αυτήν την εκκλησία. Δική σας είναι η εκκλησία, την εκκλησία μου. Αποφθεγματικά λέγει στον αιρετίζοντα Πατριάρχη ότι είναι ξένος προς την εκκλησία, εκτός εκκλησίας. Λένε ότι εμείς είμαστε εκτός εκκλησίας, ενώ είναι αυτοί εκτός εκκλησίας. Και ακούστε, διότι, γιατί του λέω ότι είσαι εκτός εκκλησίας. Διότι η της Χριστού εκκλησίας, της αληθείας εσύ, αυτοί που ανήκουν στην εκκλησία είναι με την αλήθεια. Και η μη της αληθείας όντες, ουδέτης του Χριστού εκκλησίας εσύ. Και αυτοί που δεν είναι με την αλήθεια, με την ορθοδοξία, δεν ανήκουν στην εκκλησία. Η εκκλησία βρίσκεται εκεί που είναι η αλήθεια. Όσοι δεν είναι με την αλήθεια είναι εκτός εκκλησίας. Διαψεύδουν λοιπόν τους εαυτούς τους λέγει, έχω το κείμενο κάτω, λέγουν ψέματα όσοι αποκαλούν τους εαυτούς των και αλληλοαπικαλούνται ποιμένες και αρχιποιμένες όταν δεν ορθοδοξούν. Γιατί ο χριστιανισμός δεν λαμβάνει υπόψη τα πρόσωπα, αλλά την αλήθεια και την ακρίβεια της πίστεως. Μη δε γαρ προσώπης των χριστιανισμών, αλλά αληθεία και ακριβία πάντως χαρακτηρίζεστε με μίμεθα. Είσαι Βαρθολομέ με την ακρίβεια της πίστεως. Δεν μας νοιάζει, αλλιώς είσαι Αρχοντώνης, το επίθετό σου. Είσαι Άνθιμε με την Ορθοδοξία, αλλιώς δεν υπολογίζουμε. Μη δε γαρ προσώπης των χριστιανισμών, αλλά αληθεία και ακριβία πίστεως χαρακτηρίζεστε με μίμεθα. Δεν είναι παραδειγματική και καθοδηγητική η παρησία, η τόλμη, η σταθερή και ανυποχώρητη στάση ενός απλού μοναχού, του Αγίου Μαξίμου, και ενός απλού παπά. Ήταν παπάς τότε, πρεσβύτερος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Δεν είχε γίνει Μητροπολίτης. Και ενός απλού παπά του Αγίου Γρηγορίου πριν γίνει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, απέναντι στην πανίσχυρη εκκλησιαστική και πολιτική ηγεσία. Φόβονταν τον Πατριάρχη. Και κάποια φορά που ήλεγξα κάποιον επίσκοπο εδώ, γιατί σεβασμιότατε δεν βγαίνετε μπροστά εσείς και αφήνετε εμάς και μας κατηγορείτε κιόλας. Γιατί λέει φοβόμαστε τον Πατριάρχη. Το Θεό δεν το φοβάστε. Ένας παπάς και ένας καλόγυρος, ένας επίσκοπος τι έχει να φοβηθεί. Ίσως είναι με τον Πατριάρχη και με τον Αρχιεπίσκοπο. Αμφέβαλαν καθόλου ο Άγιος Μάξιμος και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς για το πού βρίσκεται η εκκλησία, για το ποιος φεύγει από την εκκλησία και ποιος προκαλεί σχίσματα. Δεν επίστευαν ότι οι αιρετικοί φεύγουν από την εκκλησία, την οποία μπορεί να εκφράσει την εκκλησία, να εκπροσωπήσει ακόμη και ένας μοναχός, ακόμη και ένας παπάς, όταν εκφράζουν και εκπροσωπούν την αλήθεια. Πέντε, σταθερή, συνεπής και αξιόπιστη η θέση των αγωνιζομένων.
Εμείς αγωνιζόμαστε εδώ τόσα χρόνια τώρα και πρέπει να είμαστε συνεπείς και αξιόπιστοι και να μην αλλάζουμε μια έτσι και μια αλλιώς. Η κατοικονομία αναβολή επιμερικά έτη της διακοπής του μνημοσύνου με στόχο την ενημέρωση των ακατήχητων και αγνοούν των Ορθοδόξων πιστών, γιατί έτσι είπαμε, δεν ξέρει ο κόσμος, ας τους ενημερώσουμε, ας τους κατηχήσουμε. Και το κάναμε κατ' οικονομία και μνημονεύαμε τους επισκόπους. Αυτό λοιπόν η αναβολή δεν σημαίνει ότι θα ακυρώσουμε την ακρίβεια αυτών που η παράδοση της Εκκλησίας και οι ιεροί κανόνες διδάσκουν. Τι λένε η παράδοση της Εκκλησίας για την αίρεση στους αιρετικούς? Ήδη στα πορίσματα του Μεγάλου Διορθοδόκτου Επιστημονικού Συνοδρίου που οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη το 2004 το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Απηθή και η Εταιρεία Ορθοδόξων Σπουδών, γράφαμε εισαγωγικά το 2004. 12 χρόνια πέρασαν. Περιμέναμε, αναβάλαμε να ενημερώσουμε. Και αντί να επιτύχουμε κάτι, έγινε η σύνοδος που τα επικύρωσε όλα. Τι κάναμε? Γράφαμε λοιπόν τότε να διατρανωθεί προς τις εκκλησιαστικές ηγεσίες ότι σε περίπτωση που εξακολουθήσουν να συμμετέχουν και να ενισχύουν την πανέρεση του οικουμενισμού διαχριστιανικού και διαθρησκειακού, ο επιβεβλημένος, σωτήριος, κανονικός και αγιοπατερικός δρόμος των πιστών, κληρικών και λαϊκών, είναι η ακοινωνισία. Η διακοπή δηλαδή του μνημοσύνου των επισκόπων, οι οποίοι καθίστανται συνυπεύθυνοι και συγκοινωνεί της αιρέσεως και της πλάνης. Δεν πρόκειται περί σχίσματος, τότε τα γράφαμε, αλλά περί θεαρές του ομολογίες, όπως το έπραξαν παλαιοί πατέρες, αλλά και στις ημέρες μας ομολογητέ επίσκοποι, μεταξύ των οποίων ο γεραρός και σεβαστός Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνος, ζούσε ακόμη, και το Άγιον Όρος. Σχίσμα έκανε ο Καντιώτης, όταν διάκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα. Και το Άγιον Όρος 3-4 χρόνια που δεν μνημόνευε. Και τώρα όχι, σχίσμα θα κάνει ο πατήρ Θεόδωρος. Και στην ιστορική ομολογία πίστεως κατά του οικουμενισμού, που συνετάγει και κυκλοφορήθηκε το 2001 από τη Σύναξη Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, υπογραφήσα από πλειάδα αρχιερέων, εκατοντάδες κληρικών και μοναχών και χιλιάδες πιστών, γράφαμε. Αυτήν την πανέρεση του οικουμενισμού έχουν αποδεχθεί εκ των Ορθοδόξων πολλοί πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Την διδάσκουν γυμνή τη κεφολή. Την εφαρμόζουν και την επιβάλλουν στην πράξη, κοινωνούντες παντιοτρόπως με τους αιρετικούς, με συμπροσευχές, ανταλλαγές επισκέψεων, ποιμαντικές συνεργασίες, θέτοντες ουσιαστικώς εαυτούς εκτός της Εκκλησίας. Και πρέπει να το πω και το είπα για προθέσεις τον πατέρα Γεώργιο τον Μεταλλινό, ότι αυτήν την φράση θέτοντες ουσιαστικώς εαυτούς εκτός της Εκκλησίας ήταν φράση την οποία πρότεινε στο κείμενο ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός. Αυτοί θέτουν τον εαυτό τους εκτός της Εκκλησίας, όχι εμείς. Πώς φεύγουμε εμείς από την Εκκλησία, αφού οι οικουμενιστές βγάλουν τον εαυτό τους έξω από την Εκκλησία. Και εμείς μένουμε με αυτούς, δεν φεύγουμε. Η στάση μας εκ των συνοδικών κανονικών αποφάσεων και του παραδείγματος των Αγίων είναι προφανής. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Τελειώνει το κείμενο. Τώρα, εδώ κάνω μερικές διαπιστώσεις. Αντί του αποτύχηση, καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο διακοπή μνημοσύνου. Έχει αποδειχθεί ότι ο όρος αποτύχηση, ενώ είναι ορθός και κανονικός, δεν είναι λάθος, είναι ορθός όρος από τον κανόνα. Ενώ είναι ορθός και κανονικός, δημιουργεί παρεξηγήσεις και δίνει δηλαδή στους κακοπροαίρετους να του δίνουν ενοιολογικές προεκτάσεις τις οποίες δεν έχει. Πάντως και μέσα στον κανόνα το ενοιολογικό κύριο βάρος πέφτει στην διακοπή της κοινωνίας του μνημοσύνου που είναι περιορισμένη και ξεκάθαρα ενοιολογικά και δεν επιτρέπει παρερμηνίες. Τι κάνετε? Διακόπτε το μνημόσυνο του επισκόπου. Αυτό κάνω. Δεν τον μνημονεύω. Ούτε σχίσμα, ούτε. Αυτό κάνω. Η έννοια του τείχους επιτρέπει παραδείγματος χάρη στους οικουμενιστές να ισχυρίζονται ότι υψώνεται τείχος που χωρίζει από την Εκκλησία. Αυτό το κακό έχει η έννοια αποτύχηση. Υψώνουν τείχος που τους χωρίζει από την Εκκλησία. Εσείς είστε η Εκκλησία. Οι οικουμενιστές. Αλλά το επιτρέπει το όρος αποτύχηση. Ενώ όπως δείξαμε, το τείχος υψώνεται για να μας χωρίσει από την αίρεση και τους ψευδεπισκόπους.
Γι' αυτό η χρήση του όρου αποτύχηση δεν απαντάται σε θεολογικά λεξικά και πίνακες ενιών στα σχετικά θεολογικά και νομοκανονικά έργα. Έψαξα παντού. Σε λεξικά, σε ειδικά έργα, να βρω τον όρο αποτύχηση, δεν τον βρήκα πουθενά. Γιατί δεν είναι το κύριο στον κανόνα, είναι η διακοπή κοινωνίας, η διακοπή μνημοσύνου. Είναι σχετικώς νεότερη η χρήση του όρου αποτύχηση και πρέπει αντί αυτού να χρησιμοποιείται ο όρος διακοπή κοινωνίας και καλύτερα διακοπή μνημοσύνου. Στο Άγιον Όρος, μετά την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και την διακοπή του μνημοσύνου όσων εδέχθησαν το νέο ημερολόγιο, όταν έγινε η αλλαγή του ημερολογίου, υπήρξε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Πολλοί αγιορείτες διάκοψαν να μνημονεύουν. Η διάκριση δεν γινόταν τότε μεταξύ αποτυχισμένων και μη αποτυχισμένων, αλλά μεταξύ μη μνημονευόντων και μνημονευόντων, μνημονεύοντες και μη μνημονεύοντες. Αυτή είναι, ξεκάθαρη. Το μνημονεύοντες και μη μνημονεύοντες ταιριάζει και σήμερα και δυσκολεύει όσους θέλουν να παρουσιάσουν τους μη μνημονεύοντες ως σχισματικούς, διότι αυτοί δεν προβαίνουν σε καμιά σχισματική ενέργεια, απλώς δεν μνημονεύουν τους αιρετικούς ή αιρετίζοντες επισκόπους. Αυτά λοιπόν, και πέρασα και αρκετή ώρα, να σας πω βέβαια ότι χθες διαρκώς οι διακόπτοντες στο μνημόσυνο αυξάνουν. Χθες μου τηλεφώνησε ο πατήρ Μάξιμος, ο γνωστός μας, ο Καραβάς, ο ηγούμενος. Και μου λέει, Πάτερ Θεόδωρε, εγώ ήδη εκ μέρους της Μονής, ολόκληρη Μονή, έστειλα έγγραφο στον Επίσκοπο και του λέω ότι αν δεν αποκηρύξετε τη Σύνοδο της Κρήτης, εγώ διακόπτω το μνημόσυνο. Και το έχουμε ήδη διακόψει, λέει, γιατί δεν μας απάντησε. Αφού δεν απαντάει, σημαίνει πως δεν απορρίπτει τη Σύνοδο. Φλωρίνης, ναι, Φλωρίνης. Και όπως σας είπα και άλλη φορά, για κάποιους που δεν ήσαν, ότι και το καλοκαίρι ένας ηγούμενος, και μακάρι το παράδειγμα αυτό να το ακολουθήσουν και οι άλλοι επίσκοποι, κάτι θα είναι και εκ μέρους τους αυτό, το καλοκαίρι στην Κεφαλινία ένας άλλος ηγούμενος διάκοψε το μνημόσυνο του νέου επισκόπου εκεί, Δημητρίου Κεφαλινίας. Ο επίσκοπος Δημήτριος, ένας σοβαρός επίσκοπος, ήταν καθηγητής στην Ενωτάτη Ακαδημία Βελάς των Ιωαννίνων και από εκεί εξελέγει επίσκοπος. Και φαίνεται πως εγνώριζε τα κείμενα, διάβαζε, δεν ξέρω τι δίδασκε η ειδικότητά του, αλλά εγνώριζε φαίνεται τους κανόνες. Πληροφορήθηκα λοιπόν το εξής χαριτωμένο, ότι ειδοποίησε τον ηγούμενο μετά τη σύνοδο ότι θα πάει στο μοναστήρι να λειτουργήσει. Ο ηγούμενος την φορά αυτή έκανε οικονομία, λειτουργήσαν μαζί και τον μνημόνευσε. Φεύγοντας, λέει, σεβασμιότατε, άλλη φορά να μην έρθετε στο μοναστήρι. Αν παρά τα αυτά έρθετε και περιμένετε να σας μνημονεύσω, πάρτε τα κλειδιά του μοναστηριού και εγώ φεύγω. Αν θέλετε να ασκήσετε βία και να με τιμωρήσετε, πάρτε τα κλειδιά του μοναστηριού, εγώ δεν μπορώ να σας μνημονεύω. Και έχει και συνέχεια το πράγμα, σας την είπα. Παρακίνησαν μερικοί τον επίσκοπο να τον τιμωρήσει. Και λέει ο επίσκοπος, σοβαρός επίσκοπος, δόξα τω Θεώ, μακάρι να βρεθούν και κάποιοι άλλοι, δόξα τω Θεώ, με καινοδιαθηκική θεμελίωση. Και τους είπε, κι αν έχει δίκιο, θα γίνω εγώ θεομάχος, αν αυτός ο ηγούμενος εκφράζει το θέλημα του Θεού, που δεν με μνημονεύει, και εγώ κάνω λάθος που μνημονεύω τη σύνοδο, θα γίνω εγώ θεομάχος. Και δεν τον τιμώρησε, ούτε θα πάει βέβαια. Γιατί θα φύγει ο ηγούμενος αν πάει. Και μακάρι αυτό, τώρα και για τον Μητροπολίτη Φλωρίνης βέβαια, τον Θεόκλητο, έχει τα θετικά του και αυτό στο θέμα. Παρακαλώ. Διότι ναι μεν τον πατέρα Παΐσιο, έναν άλλον ηγούμενο που διάκοψε το μνημόσυνο, τον έδιωξε από το μοναστήρι του, δεν τον απειγόρευσε όμως να λειτουργεί. Κάτι είναι και αυτό. Και ο πατήρ Παΐσιος λειτουργεί, ούτε τον έστειλε για καθαίρεση κάτω στη σύνοδο. Κάνει και ο επίσκοπος υπομονή.
Και χθες που μου τηλεφώνησε ο πατήρ Μάξιμος, μου λέει, που του στείλαμε, λέει, μια εβδομάδα και ούτε μας απήντησε, αλλά ούτε, λέει, μας απειλεί. Μακάρι, λέω, ο πάτερ να το αφήσει το θέμα έτσι. Θα είναι και αυτό μια διάκριση, μια σύνεση. Έκοψαν το μνημόσυνο, δεν αναπαύονται με τη συνείδηση. Ποιος κάνει σχίσμα? Και να σας πω ότι αν κρατούσαν όλοι οι επίσκοποι τέτοια στάση διακριτική, θα είχε αποφευθεί και το ημερολογιακό σχίσμα. Δηλαδή, αν τότε που οι πανημερολογίτες έμεναν και είχαν δίκιο που έμεναν, δεν τους ξύριζαν τους παπάδες, δεν τους φυλάκιζαν, δεν τους τιμωρούσαν με την αστυνομία, δεν τους έδιωχναν από τους ναούς και τους έλεγαν, εντάξει, θέλετε να κρατήσετε το παλιό ημερολόγιο? Σε κάποιους ναούς να λειτουργείτε με το παλιό ημερολόγιο. Όπως το κάνουν τώρα που βάλανε μερικοί μυαλό. Τώρα έρχονται πρόσφυγες από τη Ρωσία που εκεί είχαν το παλιό ημερολόγιο, πόντι κτλ. Και επειδή συνηθισμένο στο παλιό ημερολόγιο, λένε, εμείς θέλουμε με το παλιό ημερολόγιο. Και για να μην πάνε στους σχισματικούς πανημερολογίτες, λένε, εμείς θα σας στέλνουμε ιερείς που θα λειτουργούν με το παλιό ημερολόγιο. Πώς λειτουργεί το Άγιον Όρος με το παλιό ημερολόγιο? Πώς λειτουργεί η Ρωσία? Πώς λειτουργούν τα αεροσόλυμα? Στη Σταυρούπολη. Αν λοιπόν στη Σταυρούπολη. Λοιπόν, αν από τότε είχαν πει, εντάξει, οι πιστοί έχουν πρόβλημα με το νέο ημερολόγιο, γιατί να μην δεχθούμε, τι πατέρες είμαστε εμείς, αφού εμείς κάναμε το λάθος και τους χωρίσαμε. Γιατί να μην τους αφήσουμε να κρατήσουν το παλιό ημερολόγιο και να τους στέλνουμε ιερείς να λειτουργούν με το πρώτο ημερολόγιο? Το κάνει ο Βαρνάβας τώρα στη Νεάπολη. Και στο Λαγκαδά το κάνουν. Πολύ το κάνουν. Λοιπόν, είναι παρόμοια η κατάσταση τώρα και τώρα θα πρέπει οι επίσκοποι με βάση αυτό να πούν, υπάρχουν μερικοί κληρικοί, παρακαλώ. Υπάρχουν μερικοί κληρικοί οι οποίοι δεν αναπαύονται να μας μνημονεύουν. Είναι μνημονεύοντες. Θα τους τιμωρήσουμε? Θα κάνουμε? Και αυτοί θα κάνουν σχίσμα. Θα τους καθαιρέσουμε? Θα τους ακολουθήσει κόσμος? Αφήστε τους να μην μνημονεύουν. Τι έγινε? Πόσο καιρό θα κρατήσει όλη αυτή η αναταραχή? Ας υπάρχει μια υπόμνηση ότι κάτι δεν κάνουν καλά οι επίσκοποι. Αυτά λοιπόν ως προς το θέμα.